Με μεγάλη επιτυχία και με όλους τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές για τον περιορισμό του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το πανελλήνιο κύπελο Mountain Bike Downhill του 2020 στον Δήμο Αχαρνών. Στο μετόχι της Πάρνηθας, η αγωνιστική διαδρομή μήκους 1,5 χιλιόμετρου γέμισε από μικρούς αλλά πολλά υποσχόμενους αθλητές, καθώς και από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές, μεταξύ των οποίων και πρωταθλητές εντός και εκτός συνόρων. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, οι διοργανωτές σχεδίασαν μια πίστα που περιελάμβανε μονοπάτια, χωματόδρομους και τεχνητές κατασκευές, ενώ περνούσε και από τμήμα της πίστας όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004. Άπαντες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα, ανανεώνοντας το ραντεβού τους. Ας ακούσουμε τις αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα του Focus Web TV. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε πάλι εδώ ζωντανά από το Mountain Bike 2020 Downhill. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί όλος ο κόσμος έχει πλαισιώσει, χιλιάδες κόσμος από ό,τι βλέπετε στα πλάνα, έχει πλαισιώσει τον αγώνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αθλητές και όλους τους γονείς που ήρθαν και στηρίξαν την προσπάθεια των παιδιών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Το σημαντικό είναι ότι οι αθλητές είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και εγώ ακόμα και ως μαμά ενός παιδιού που παίρνει μέρος σε αυτόν τον αγώνα, είμαι χίλιες φορές ευχαριστημένη και από τα ασθενοφόρα που πήραν μέρος εδώ και μας βοηθήσανε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πολύ, από τον Ερυθρό Σταυρό, από τη Red Bull, από τα παιδιά που έχουν πλαισιώσει την εκδήλωση, τους αντιδημάρχους, δημάρχους, τις κοινότητες Τραγωμακεδόνων και Αχαρνών. Και ευελπιστούμε να γίνει και του χρόνου το πάλι ένας ανάλογος αγώνας και να καθιερωθεί. Να σας καλωσορίσουμε από την Πάρνηθα, από το όμορφο βουνό των Αχαρνών. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για όλη αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να συγχαρούμε την πρόεδρο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, την κυρία Ζαχαριάδη. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι συνθήκες ευνοούσαν, και ο καιρός αλλά και οι διοργανωτές κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μια δουλειά η οποία θα φανεί και στους αθλητές, οι οποίοι είχαν τα αποτελέσματα τα οποία ήθελαν. Εύχομαι αυτό να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να μαζευόμαστε σε αυτό το πανέμορφο χώρο, σε αυτό το πανέμορφο βουνό, να μαζεύεται ο κόσμος. Είναι μια πολύ θετική είδηση επιτέλους για αυτή την πόλη. Ο κόσμος λοιπόν της Αθήνας, όλοι οι Αθηναίοι να ανέβουν στο βουνό, να ζήσουν αυτές τις στιγμές. Και εύχομαι και καλά αποτελέσματα χωρίς τραυματισμούς σε κάθε έναν από τους αθλητές. Έχουμε πολλές συμμετοχές από τη Ρόδο, έχουμε πολλές συμμετοχές από την Κέρκυρα, από την Κρήτη, από πάνω από την Έδεσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς. Σήμερα όλη η Ελλάδα, λοιπόν, σήμερα 25 Οκτωβρίου, όλη η Ελλάδα βρίσκεται στις Αχαρνές, στο όμορφο βουνό της Πάρνηθας. Αυτό είναι το σημαντικό. Εύχομαι καλή διασκέδαση και καλά αποτελέσματα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον αγώνα του Πανελληνίου Κυπέλου Downhill στο μετόχι της Πάρνηθας, μια περιοχή που ανήκει στο Δήμο Αχαρνών, και με την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Αχαρνών και της ΔΥΦΑ και φυσικά της ομάδας Gravity Freaks, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε εδώ σε έναν αγώνα γιορτή του ελληνικού Downhill σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Η μεγάλη μας χαρά είναι ότι πάνω από τις μισές, από τις 150 περίπου συμμετοχές, είναι αναβάτης κατηγορίας junior από 12 έως 18 ετών. Δώσαμε λοιπόν με μεγάλη μας χαρά μια διέξοδο σε όλα αυτά τα νέα παιδιά προς τον αθλητισμό, προς το δάσος, προς τη φύση. Το μήνυμα που έχουμε πάρει είναι πάρα πολύ θετικό. Η βοήθεια που έχουμε πάρει από την τοπική κοινωνία των Θρακομακεδόνων, των Αχαρνών, το Δήμο και τη ΔΥΦΑ είναι τεράστια, πρωτόγνωρη. Και έχουμε λοιπόν πλέον τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας αυτός θα καθιερωθεί και θα γίνεται σε ετήσια βάση. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και ευχαριστούμε όλους τους αθλητές που ήρθαν εδώ κοντά μας αυτή τη δύσκολη περίοδο και παράλληλα σέβονται τους κανόνες με τις μάσκες και με τις αποστάσεις ασφαλείας. Παρακαλώ την κυρία Αγγελική
Ένας από τους προτεργάτες, χωρίς αυτήν πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, να μας πει και αυτή τις εντυπώσεις της, γιατί πραγματικά τις έχουμε ανάγκη. Όπως είπα και εγώ πριν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Φώτη Τοσκαρή, τη Red Bull που βρίσκεται σήμερα εδώ και το Δήμο μας, οι οποίοι βοήθησαν όλοι να οργανωθεί όλο αυτό πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που ο κύριος Φώτης είναι ευχαριστημένος και οι αθλητές είναι ευχαριστημένοι. Ευελπιστούμε να το καθιερώσουμε να γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη μας. Γιατί και ο χώρος εδώ, κύριε Φώτη, είναι ο κατάλληλος, έτσι δεν είναι? Ενδείκνυται, σίγουρα. Και είναι κάτι που πολλοί θέλουν τα παιδιά και να έχουν κάποια πρότυπα για να μπορούν να είναι και αθλητές αύριο. Σωστά, και να έχουν στόχους. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ο χώρος αυτός εδώ, το Μετόχι Πάρνηθας που ανήκει στο Δήμο Αχαρνών, είναι μια περιοχή ιστορική στο χώρο της ποδηλασίας στην Ελλάδα. Εδώ σε αυτό το χώρο έχει γίνει ο πρώτος αγώνας BMX στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Εδώ σε αυτή την περιοχή, που αποτελεί μάλιστα τμήμα της συγκεκριμένης διαδρομής, έχουν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες Mountain Bike το 2004. Εδώ σε αυτή την περιοχή έχουν διοργανωθεί άλλοι δύο αγώνες downhill το 2012 και το 2013. Και εδώ σε αυτή την περιοχή κάθε Σαββατοκύριακο προπονούνται δεκάδες παιδιά, νέα παιδιά, νέοι και γέροι και μεγάλα παιδιά προπονούνται και ευχαριστούνται τη φύση και το βουνό.